Ώρα συνεδρίαζε το συντονιστικό νομαρχιακό όργανο με θέμα την μεταφορά των μαθητών, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να εξετάσει όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί αναφορικά με το θέμα αυτό. Τελικά όμως, παρά τη συζήτηση, δεν κατέληξαν σε κανένα σχέδιο και θα συζητούσαν μετέπειτα για το ποιοι θα ήταν οι άξονες και ο τρόπος της διαμαρτυρίας προς τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να γίνουν οι μεταφορές των μαθητών απρόσκοπτα αυτή τη χρονιά, άσχετα αν ακόμη δεν έχουν καταβληθεί εδώ και 9 μήνες τα χρωστούμενα στους μεταφορείς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις χιλιομετρικές αποστάσεις που βγάλανε νομίζω ότι δεν έχουν λογική. Λοιπόν, πρώτο θέμα που θα θέσετε είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις. Υπάρχει μαθητής στο Παρανέσι που είναι κάτω από 5 χιλιόμετρα στο Ξάγνατο και δεν το μεταφέρω. Γιατί είναι του Λυκείου. Αν είναι τα πρωτοβάθμιση εκπαίδευση, το μεταφέρουν. Είναι, άμα τη διαβάσετε την κυρία, θα τρελαθείτε. Λοιπόν, πρώτο θέμα, χιλιομετρική απόσταση. Δεύτερο θέμα, ασφάλεια μαθητών. Θέμα όμως, κατάργηση αυτό. Ναι, κατάργηση, αυτό το λέω. Κατάργηση τη απόσταση. Ναι, γι' αυτό εννοείται. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, ασφάλεια μαθητών. Ποιο θα είναι το μαθητή, ποιο θα αναλάβει την ευθύνη που θα κάθει μαθητή μία ώρα τον ήπιο. Γιατί καταργείται το δρομολόγιο μέχρι τις 9.30 ώρα. Καταργούν το δρομολόγιο. Και δεν μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά. Να επανέλθει το δρομολόγιο. Το αίτημα είναι να επανέλθει το δρομολόγιο ξανά αυτό. Γιατί υπάρχει θέμα ασφάλειας μαθητών. Και γονέων και οι δάσκαλοι θα ζητήσουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για να αναλάβουν την ευθύνη για τα παιδιά. Είναι μεγάλο θέμα. Την ήπιο παιδί να περιμένει 9.30 ώρα για να πάρει το 2 παρα 10, 2 ώρα το λεωφορείο για να μεταφερθεί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και απορώ γιατί πώς το υπέγραψε και ο Υπουργός Παιδείας αυτό το πράγμα. Συγγνώμη να παρέμβω λίγο, κύριε Παγκέτου. Δεν νομίζω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για μας είναι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα περισσότερα παράπονα τα έχουμε από εκεί. Μήπως όμως δεν γίνεται σωστή ερμηνεία της παραγράφου του άρθρου εδώ 2, γιατί λέει για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπόλοιπους. Άρα μιλάει για το ένα σχολείο. Εδώ όμως, όταν σχολάει ένα νοικιαγωγείο, σχολάει όλο το νοικιαγωγείο. Δεν διαφοροποιούνται οι ώρες. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο οι ίδιες διαδικασίες και το ίδιο πρόβλημα μάλλον επανέρχεται, γιατί δυστυχώς η πολιτεία, με την ευρεία έννοια, θα έλεγα, ίσως και έχουμε και μια ευθύνη και εμείς, αλλά όχι τόσο μεγάλη, δεν εκδίδει τις απαραίτητες αποφάσεις με ποιον τρόπο θα γίνονται οι μεταφορές των μαθητών. Παράδειγμα, ξεκάθαρο, ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και ο νόμος δημοσιεύθηκαν πριν από 2-3 μέρες. Έχω πει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για διαγωνισμό, γιατί με διαγωνισμό έπρεπε να ανατεθούν οι συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών σε καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας, δεν είναι έτοιμη. Ήρθε ο νόμος που παρατείνει τις παλιές συμβάσεις, αλλά υπάρχουν ενστάσεις από τους μεταφορείς, από τους εκπροσώπους των ταξί, ότι δεν τους συμφέρει η νέα τιμή που ορίζει ο νέος νόμος για τη μεταφορά σε σχέση με την παλαιά τιμή. Έχει αλλάξει τιμή δηλαδή, οι μεταφορές θα γίνονται με νέα τιμή ανά χιλιόμετρο που δεν τους συμφέρει από ό,τι λένε. Όπως και μπήκανε θέματα που ορίζουν αποστάσεις χιλιομετρικές κατοικίας των μαθητών από τα σχολεία, κάτω των οποίων αποστάσεων η πολιτεία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών, που και γι' αυτό για μας δεν είναι σωστό. Έχουμε την άποψη, την πολιτική, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δωρεάν παιδεία, θα πρέπει να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία ανεξαρτήτου απόστασης κατοικίας από το σχολείο. Όπως μπήκαν και θέματα που έχουν να κάνουν με τον χρόνο αναμονής των παιδιών για τη μεταφορά τους, από την ώρα δηλαδή που θα σχολάσουν, λέει ο καινούριος νόμος ότι μπορούν να περιμένουν μέχρι και μια μισή ώρα για να τους μεταφέρει η πολιτεία. Δηλαδή η πολιτεία δεν υποχρεούται, να το πούμε σε εισαγωγικά, να μεταφέρει έναν μαθητή εάν σχολάει, εάν ο χρόνος είναι κάτω από μια μισή ώρα. Δηλαδή μια μισή ώρα μπορεί να περιμένει το παιδί. Και τίθεται το ερώτημα, τον ήπιο, πώς μπορεί να περιμένει και πού θα περιμένει και πόσο ασφαλές είναι στο χώρο που θα περιμένει για να μεταφερθεί στο σπίτι του. Όλα αυτά τα θέματα
θέλαμε να τα συζητήσουμε με τους όλους τους εμπλεκομένους, με τον πολιτικό, αυτοδυτικό κόσμο και τους εκπροσώπους των μεταφορέων, και αυτό κάναμε σήμερα στις συνεδρίες του άτυπου συντονιστικού οργάνου. Το τι θα γίνει, γιατί ρωτήσατε τι θα γίνει, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Γι' αυτό καλέσαμε και τους βουλευτές. Χρειάζονται τροποποιήσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, διατάγματα τα οποία αυτά τα προβλήματα που τέθηκαν να τα αντιμετωπίσουν. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα αντιμετωπιστούν άμεσα, γρήγορα, και δυστυχώς πιθανόν μάλλον να υπάρχουν δυσλειτουργίες και προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών. Παρουσιάστηκαν με την εφαρμογή της νέας υπουργικής απόφασης κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της. Πράγματι, γι' αυτό ήταν και αναγκαία να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Υπήρξαν διευκρινήσεις, βεβαίως και σε ορισμένες διατάξεις, χιλιομετρικές αποστάσεις, ποια η αποστολή των ΚΤΕΛ και των ταξί. Μπήκαν 4 ζητήματα σε ό,τι με αφορά. Έχει να κάνει πρώτον με την ασφάλεια των μαθητών. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αποστάσεις όπου είναι υποχρεωμένοι πλέον οι μαθητές να τις κάνουν βάδιν, δηλαδή προκειμένου να πάνε σε περιοχές όπου είναι δυσπρόσιτες αλλά και επικίνδυνες, θα έλεγε κανείς. Είναι ένα ζήτημα, και βέβαια έχει να κάνει με την αύξηση των χιλιομέτρων, δηλαδή την τιμή εκτέλεση από πλευράς δρομολογίων και ταξί. Είναι ζητήματα που βέβαια είμαι υποχρεωμένος να τα συζητήσω. Υπάρχει μια σήμερα συνάντηση της Ομοσπονδίας των Ταξί με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη, όπως επίσης και ένα νομοσχέδιο που συμπεριλαμβάνει ανάλογα ζητήματα για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ. Η δική μου υποχρέωση είναι να μεταφέρω αυτές τις στάσεις από πλευράς των συμπατριωτών μου. Πιστεύω θα είναι στάσεις και από άλλες περιοχές. Ζητήματα όμως που έχουν να κάνουν ειδικότερα με την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και με τη δυνατότητα μετάβασης από περιοχές στο κέντρο, ενώ στην πρωτεύουσα, στην Δράμα, όπως τα ΕΠΑΛ και λοιπά, που υπάρχουν μαθητές από περιοχές Παρανεστίου και Νευροκοπίου, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτή θα είναι η δική μου προσπάθεια. Δεν μπορεί να μας φέρνει την περιφέρεια και τους Δήμους τελευταία στιγμή. Πάρτε μια φορά ένα στην αρμοδιότητα, μια φορά άλλο, και μάλιστα Σεπτέμβριο μήνα. Ψηφισμένο με πώς θα γίνουν τα δρομολόγια, και να ερχόμαστε τώρα να λέει δεν μπορούν να βάλουμε εμείς, ή δεν παίρνουμε τα δρομολόγια, ούτε τα ταξί, ούτε τα ΚΤΕΛ. Είτε για τους λόγους που είναι ακριβά, είναι φθηνά οι αποζημίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά για να λυθούν, και που τώρα θα κάνουν κάποια τροποποίηση για να λυθούν, θα πιάσουμε το Σεπτέμβριο. Αυτοί οι μαθητές. Είμαστε ήδη στο Σεπτέμβριο. Θα πιάσουμε τα Χριστούγεννα, συγγνώμη. Αυτοί οι μαθητές ήδη από τον Ευρωκόπη 5, 1-2 στο ΕΠΑΛ, στο μουσικό σχολείο, πρέπει να κατεβαίνουμε. Ακούστε, να κατεβαίνουν 7.30 η ώρα να είναι στη διασταύρωση του Βόλακα, για να μπορούν από εκεί να επωφεληθούν με δικό τους μέσο. Δηλαδή να ξεκινάνε 6.30 να ξεκινάνε από τον Ευρωκόπη με δικό τους μέσο, να κατέβουν στη διασταύρωση του Βόλακα, να μπορούν να ξεπηρετηθούν από εκεί, να κατέβουν στην Δράμα για να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο.